GRD Real. Αληθινή ιστορία. Με τον Ευάγγελο Μπεξή και την Ιωάννα Παπαμιχαήλ. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του GRD Radio. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμη αληθινή ιστορία με την Ιωάννα Παπαμιχαήλ και τον ιστορικό και αρχαιολόγο Ευάγγελο Μπεξή. Καλησπέρα Ευάγγελε. Γεια σου Ιωάννα. Καλή εβδομάδα, πώς είσαι? Ωραιότατα. Χαίρομαι γιατί έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα από τις προηγούμενες εκπομπές μας για το Μέγα Αλέξανδρο. Ωστόσο, εμείς έχουμε ανακοινώσει ότι θα συνεχίσουμε με μια νέα ενότητα πλέον, με τη Χαμένη Ατλαντίδα. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως για τους φίλους σου ακροατές που ακόμα ρωτούν και ψάχνουν απαντήσεις? Είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή που κάναμε ότι θα απαντήσω προσωπικά στον κάθε ένα με όνομα και τηλέφωνο. Mm-hmm. Πολύ ωραία, έτσι. Στείλει, ναι, να το επαναλάβουμε. Στείλει, ναι. Που θα στείλει mail στο info@estia.tv. Έψινο σίγμα ταφ γιώτα αλφα τελεία ταφ και βίκτορι, δηλαδή τάγκο βίκτορι τα αρχικά των λέξεων. Λοιπόν, θα απαντήσω λοιπόν στο info@estia.tv στα ερωτήματα τα οποία θα θέσουν. Αλλά θέλω για περισσότερα όνομα, επίθετο και τηλέφωνο. Εντάξει, και κινητό τηλέφωνο. Αλλιώς δεν απαντώ σε κανέναν. Έτσι, για να αρχίσουμε να γνωριζόμαστε κιόλας και να ξέρουμε και με ποιους συζητάμε. Ακριβώς. Δηλαδή, ξέρεις γιατί το κάνω αυτό και γιατί το λέω αυτό. Γιατί κάποιες εποχές που δεν υπήρχε διαδίκτυο, Facebook και τα άλλα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, είχαμε επαφές με όνομα, επίθετο, ανταλλάσσαμε τηλέφωνα και ξέραμε ποιος μιλάει με ποιον. Τώρα, βγάζεις ένα nickname ελληνική αστραπή, ξέρω εγώ ελληνομάχος, σπάρτακος και τα λοιπά, και θες να μιλήσεις ανώνυμα με κάποιον που βγαίνει επώνυμα να μιλήσει. Δεν γίνεται αυτό, εντάξει. Μην μας καταπιεί το διαδίκτυο και οι μηχανές, να κρατήσουμε την ανθρωπιά μας. Έτσι, πολύ σωστά τα λες. Πάμε λοιπόν να εξερευνήσουμε ένα νέο θέμα που εγείρει από μόνο του πάρα πολλά ερωτήματα. Είναι λοιπόν η χαμένη Ατλαντίδα, που πολλοί λένε η μυθική Ατλαντίδα, άλλοι λένε Ατλαντίδες νήσι. Να ξεκινήσουμε λίγο από το κομμάτι αν είναι μυθική ή όχι. Υπήρξε? Εδώ αυτό είναι η βάση της συζητήσεως. Δηλαδή, εάν υπήρχε ή όχι αυτή η αναφορά στην Ατλαντίδα που κάνει ο Πλάτωνας. Πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν από τα δεδομένα που έχουμε αν είναι ένα αληθές γεγονός ή είναι ένας μύθος. Οπότε οι πρώτες αναφορές για την Ατλαντίδα μας έρχονται από κείμενα του Πλάτωνα, σωστά? Ακριβώς, ακριβώς. Μας περιγράφει πού βρίσκεται, μας δίνει γεωγραφικά στοιχεία. Μας δίνει και κάποια γεωγραφικά στοιχεία, ναι. Αλλά η όλη ιστορία πρέπει να ειδωθεί μέσα από ένα πρίσμα που και στο βιβλίο μου το έχω αναλύσει. Στο βιβλίο μου τα άγνωστα μεγαλουργήματα των αρχαίων Ελλήνων. Έχω ειδικό κεφάλαιο για την Ατλαντίδα. Και βεβαίως και σε ομιλίες μου σχετικά με αυτό το θέμα. Άρα, το πρώτο που μπορούμε να πούμε είναι ότι η μία θεωρία είναι η βάση συζητήσεως. Θεωρεί πως είναι μύθος, άρα εφόσον κάποιοι θεωρούν ότι είναι μύθος, τότε δεν πρέπει να ασχολούνται με το ζήτημα. Άρα περιτεύει να ακούνε και αυτή την εκπομπή. Και η δεύτερη, που είναι η άποψη με την οποία συντάσσομαι, ότι σαφώς και υπάρχει αλήθεια στην αναφορά αυτή που κάνει ο Πλάτων. Τι πληροφορίες μπορούμε να αντλήσουμε από τον Πλάτωνα?
Να ξεκινήσουμε με τα γεωγραφικά στοιχεία, να ξεκινήσουμε με την περιγραφή του τόπου ή των ανθρώπων, των εθήμων. Θα πρέπει να μιλήσουμε για τα δύο βιβλία του Πλάτωνος, Τίμεος και Κριτίας, όπου γίνονται αρχικά οι αναφορές αυτές. Αυτές είναι οι αναφορές που έχουμε, οι πιο παλιές, στην Ατραντίδα. Τις αναφορές αυτές, γιατί ξέρεις το θέμα είναι λίγο περίεργο, γιατί έχουν εκφραστεί πολλές απόψεις με βάση το κείμενο αυτό ουσιαστικά του Πλάτωνος για την Ατλαντίδα, πολλές απόψεις σχετικά με το πού βρίσκεται τελικά η Ατλαντίδα ή οι Ατλαντίδες νήσι. Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε επίσης ποιος είναι ο Πλάτων και τι άλλα έργα έχει γράψει ο Πλάτων. Γιατί και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στην όλη προσέγγιση. Το κομμάτι το οποίο είναι το πιο χαρακτηριστικό για την Ατλαντίδα είναι στο Δήμεο, όπου λέει, ας το διαβάσω στο αρχαίο κείμενο αρχικά και μετά θα κάνουμε την προσέγγιση, γιατί έχει σημασία να προσεγγίζουμε τέτοια θέματα μέσα από τα αρχαία κείμενα που διασώσονται. Λέγει γάρ τα γεγραμμένα όσιν η πόλη Σιμών, η πόλη δηλαδή η δικιά σας, γιατί αυτά υποτίθεται ότι τα διηγείται ένας Αιγύπτιος ιερέας, και εδώ είναι το πολύ σημαντικό κομμάτι, στον Έλληνα επισκέπτη του. Πρώτα απ' όλα του λέει ένα άλλο σημαντικό κομμάτι, ότι εσείς οι Έλληνες έχετε ξεχάσει πάρα πολλά από τα γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί στο παρελθόν στο έθνος σας. Και τα έχετε ξεχάσει, και υπάρχει λόγος γι' αυτό που δεν είναι της παρούσης, απλά να σας πω σαν παράδειγμα ότι στις Μυκήνες στην Αργολίδα πάνω στο θολωτό τάφο χτίστηκε τα κλασικά χρόνια, στο Μυκηναϊκό τάφο του 1200 περίπου π.Χ. χτίστηκε περί τα 700-800 χρόνια μετά ολόκληρο θέατρο, και ήταν ο τάφος, και πάνω στο λόφο αυτό που τον νόμιζαν λόφο, είχαν ξεχάσει δηλαδή πως ήταν από εκεί οι μεγάλοι πολύχρησες Μυκήνες, χτίστηκε ένα θέατρο. Αυτό σημαίνει ήταν κατά τα πόδια τους, δηλαδή ο τάφος με τα χτερίσματα όλα χρυσά, αγνοούσαν τι ήταν αυτός ο τόπος. Άρα αυτό είναι ήδη ένα αληθινό γεγονός, γιατί το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, όπου οι σύγχρονοι Έλληνες, οι Έλληνες της εποχής του Πλάτωνος δηλαδή, του Θαλή κτλ. Είχαν ξεχάσει τα παλαιότερα γεγονότα. Άρα ο Αιγύπτιος ιερέας λέει πάρα πολύ καθαρά, ξεκινάει μάλλον την εισαγωγή του έτσι, ότι εσείς έχετε ξεχάσει ποια είναι η ιστορία σας και τι έχετε πετύχει. Ένα. Δεν σας έφερα τυχαία το παράδειγμα των Μυκηνών και θα καταλάβετε συνέχεια γιατί. Μας λέει ο Αιγύπτιος ιερέας γιατί οι Έλληνες έχουν ξεχάσει. Γιατί είναι ένα φαινόμενο που το συναντάμε και σήμερα. Ξεχνάμε την ιστορία μας και αυτή επαναλαμβάνεται δυστυχώς. Του λέει εξαιτίας κατακλυσμών και άλλων γεγονότων. Εγώ μπορώ να σας πω, αλλά δεν θέλω επί του παρόντος να αναφερθώ σε αυτό. Γιατί είναι μια ολόκληρη ανάλυση που θέλει μια εκπομπή. Που έχει να κάνει με την πτώση των Μυκηναϊκών Αναχτώρων. Λοιπόν. Και αρχίζει έτσι να του διηγείται τα γεγονότα. Είναι παλιά ιστορία αυτή βέβαια, έτσι. Με συγχωρείτε. Λοιπόν,
Και είναι ιστορία που ακούει ο Σόλωνας, υποτίθεται, ακόμα πιο πίσω. Λοιπόν, του λέει λοιπόν. Λέγουν δηλαδή τα βιβλία μας, τα γεγραμμένα, πόση εχθρική δύναμη κατέστησε κάποτε η πόλη σας. Η πόλη για την οποία του μιλάει είναι η Αθήνα. Δύναμη η οποία με αλαζονία που εξόρμησε από έξω, έξωθεν ορμηθήσα εκ του Ατλαντικού πελάγους, από το Ατλαντικό πέλαγος, επίσχετο ταυτόχρονα κάτι της Ευρώπης και της Ασίας. Εντάξει, να σταθούμε σε αυτό πρώτα. Βεβαίως, έξωθεν από το Ατλαντικό πέλαγος. Ωραία. Εσύ τι καταλαβαίνεις δηλαδή τώρα από αυτό, Ειρήνη? Ιωάννα. Ιωάννα, συγγνώμη. Κάποια Ειρήνη σε σκέφτεται, δεν πειράζει. Λοιπόν. Ιωάννα, τι καταλαβαίνεις εσύ? Μας μιλάει αυτός ο ιερέας για ένα Ατλαντικό πέλαγος, το οποίο είναι πέλαγος και προφανώς δεν είναι ωκεανός, με την έννοια που σκεφτόμαστε εμείς σήμερα. Όπα, μισό λεπτό. Το πας πολύ καλά. Έξωθεν ορμηθήσα, απ' έξω δηλαδή ξεκίνησε, εκ του Ατλαντικού πελάγους. Πρέπει να βρούμε πού ήταν αυτό το πέλαγος. Να σε βοηθήσω. Να σε βοηθήσω περισσότερο. Τα λόγια ποιος τα λέει αυτά? Ο Αιγύπτιος ιερέας, ναι. Ναι, ο Αιγύπτιος στο Σόλων. Στο Σόλων. Άρα, πρόσεξε τώρα. Άρα, η πηγή των βιβλίων έχει σαν κέντρο αναφορά την Αίγυπτο και όχι την Ελλάδα. Πρώτη σημαντική λεπτομέρεια. Τα βιβλία τους λοιπόν μιλάνε για ένα γεγονός το οποίο γνωρίζουν ποιοι? Οι Αιγύπτιοι, όχι οι Έλληνες. Έχουν διαφορετική αντίληψη για τη γεωγραφία. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Ξέρεις κάτι? Γι' αυτό δεν μιλάω και πολύ. Γιατί οι άνθρωποι, όπως έχω ξαναπεί, θέλουν εύκολες λύσεις. Γράφει εδώ Ατλαντικό πέλαγος, αμέσως πάει το μυαλό στον Ατλαντικό ωκεανό και λένε αμέσως, ωραία, άρα η Ατλαντίδα είναι στον Ατλαντικό ωκεανό. Κατάλαβες που βρίσκεται το λάθος? Όντως, το έχουμε ακούσει αυτό πολλές φορές. Στον Ατλαντικό ωκεανό, στον βόρειο παγωμένο ωκεανό, παντού, παντού την έχουμε τοποθετήσει στην Ατλαντίδα. Ωραία. Και ξαναγυρνάω πάλι σε κάτι που σας έχω πει. Άλλο τι θα μου άρεσε να είναι και άλλο τι είναι στην πραγματικότητα. Επίσης, το ότι η Ατλαντίδα κατ' εμέ δεν βρίσκεται στον Ατλαντικό ωκεανό το σημερινό, δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες δεν είχαν πάει στην Αμερική. Πάρα πολλές φορές το έχω πει και στα βιβλία μας το έχουμε γράψει, ότι οι Έλληνες σαφέστατα και πήγαν στην Αμερική και από τα πανάρχια χρόνια. Το ξεκαθαρίζω και αυτό. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε τις βασικές λέξεις που υπάρχουν. Και οι βασικές λέξεις είναι Ατλαντικό, δεύτερη πέλαγος, και να κάτσουμε αρχικά να αναλύσουμε αυτές τις δύο λέξεις. Πέλαγος λοιπόν, στην αρχαία ελληνική, που είναι και η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Πλάτων και το κείμενο, δεν είναι ο ωκεανός. Τελεία και παύλα. Πέλαγος, έτσι, είναι αυτό που λέμε και εμείς σήμερα, Αιγαίων πέλαγος. Γίνεται κατανοητό? Σαφέστατα. Ωραία. Εάν θα μιλούσε για ωκεανό, θα χρησιμοποιούσε
δύο λέξεις. Και ο Πλάτων είναι πάρα πολύ προσεκτικός σε αυτά που γράφει. Έχει γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο περί ονομάτων, τον Κρατήλο. Άρα ξέρει πολύ καλά πώς χρησιμοποιεί τη γλώσσα. Εάν λοιπόν ήταν ωκεανός, θα χρησιμοποιούσε αφενός τη λέξη αυτή, θα τον έλεγε ωκεανό, όπως και τότε, όπως και τώρα με συγχωρείτε, ή θα την έλεγε μεγάλη έξω θάλασσα. Ούτε ωκεανό λοιπόν λέει το Ατλαντικό, δεν τον λέει Ατλαντικό ωκεανό, ούτε η μεγάλη έξω θάλασσα. Συνεπώς μιλάει για μια άλλη κατηγορία θαλάσσης. Γίνεται κατανοητό αυτό? Πολύ ωραία. Όπως το Αιγαίο Πέλαγος λοιπόν θα έχουμε εμείς στο μυαλό μας, μια τέτοια θαλάσσια έκταση. Μας μιλάει λοιπόν για το Ατλαντικό Πέλαγος. Ωραία. Και πάμε εδώ, σε αυτό το σημείο, να δούμε, μάλλον ας πάμε στη δεύτερη λέξη και μετά θα σας εξηγήσω πώς αλλιώς θα κάνουμε την προσέγγιση και πώς θα προχωρήσουμε. Η δεύτερη λέξη την οποία χρησιμοποιεί είναι, μισό λεπτό, ξαπάω στο κείμενο, είπαμε το περίπτωση, Ατλαντικό. Λοιπόν, πάμε στα χρόνια του Πλάτωνος τώρα. Πάμε πρόχριστο. Το Ατλαντικό έχει σχέση με τον Άτλα. Ξεχάστε λοιπόν όλα τα άλλα τα οποία γνωρίζετε, τα μεταγενέστερα. Ξεχάστε το Ατλαντικό ωκεανό όπως ονομάστηκε και ελάτε να δούμε τι είναι το συνθετικό Ατλαντικό και Άτλας. Πολύ πριν από μένα λοιπόν, ο μεγάλος Έλληνας αρχαιολόγος, ο Νίκος ο Πλάτων, έχει γράψει ένα βιβλίο, Ζάκρος, όπου υπάρχει ένα κεφάλαιο με την επωνομασία του κεφαλαίου Ατλαντής. Και εκεί λέει, κατά της αρχαίας κοσμογονικάς αντίληψης, δηλαδή αυτές που περιγράφει ο Πλάτων, ο Τιτάν Άτλας εις το κέντρο της Μεσογείου εκράτη του στηρίζοντας τον ουράνιον θόλων Κίωνας. Μόνο βραδύτερον συσχετίστη ούτως με το όρος το οποίο έλαβε το όνομα Άτλας ευρισκόμενον κατά τη βορειοδυτική άκρα της Αφρικής. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Εδώ μπαίνει μια άλλη θεώρηση των πραγμάτων. Άρα, αυτό που ονομάζουμε Μεσόγειος θάλασσα είναι πάρα πολύ πιθανόν ο Πλάτων να το γνωρίζει ως Ατλαντικόν πέλαγος από τον Άτλαντα που κατά τη μυθολογία στήριζε εκεί στο κέντρο της Μεσογείου τους Κίωνες που κρατάνε την ουράνιο θόλο. Άρα λοιπόν ενδέχεται η Μεσόγειος να ονομάζεται Ατλαντικόν πέλαγος. Γι' αυτό και το Μεσόγειος έχει να κάνει ακριβώς με το μέσον της Γαίας, αυτό σημαίνει Μεσόγειος, όπου βρίσκεται ο Άτλας. Αυτά τα δύο δηλαδή ταυτίζονται. Γίνομαι κατανοητός? Οι Αιγύπτιοι όμως το γνώριζαν αυτό? Μιας και Αιγύπτιος είναι αυτός που κάνει λόγο. Εδώ είναι το θέμα, Ιωάννα μου. Θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία, να δούμε δηλαδή τι γνώριζαν οι Αιγύπτιοι τότε. Και τι εννοούσαν με κάθε τους λέξη. Μπράβο. Πολύ ωραία.
πρέπει να μπούμε ακριβώς σε αυτή τη διαδικασία και να σκεφτούμε ότι ο Αιγύπτιος ιερέας έχει καταγραφές γεγονότων παλαιότερων. Ξέρεις πού το ξαναβλέπουμε αυτό, ότι εσείς οι Έλληνες έχετε ξεχάσει, σε ένα μεγάλο πολέμιο του ελληνισμού, που το ξαναλέει το Φλάβιο Ιώσιπο, ο οποίος πάλι στο έργο του Ιουδαϊκή Αρχαιολογία γράφει αυτό ακριβώς. Εσείς οι Έλληνες έχετε ξεχάσει την παλιά σας ιστορία. Και να το λέει ο Αιγύπτιος ιερέας, ας πούμε, κολακεύει τον Πλάτωνα ή είναι ένα εφεύρημα του Πλάτωνος. Αλλά να το λέει και ο Ιώσιπος, που ήταν πολέμιος των ελληνικών αξιών και του ελληνικού τρόπου, του δίνει μια μεγάλη αξιοπιστία στο γεγονός. Άρα είναι γεγονός ότι οι Έλληνες έχουν ξεχάσει. Και όπως είπες και στην αρχή, μην πάμε μακριά, γιατί σήμερα ξέρουμε την ιστορία μας. Τι ξέρουμε? Παραμύθια ξέρουμε. Σε ένα ψέμα ζούμε ιστορικό. Σε πάρα πολλά σημεία. Μέχρι και για πρόσφατα γεγονότα. Ναι. Έτσι είναι. Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά σε βάθος χρόνου. Όπως είδαμε τις μεγάλες αλήθειες στις προηγούμενες εκπομπές μας για τον Αλέξανδρο το Μέγα. Μα δεν γνώριζαμε σχεδόν τίποτα από αυτά. Ο κόσμος δεν θέλει να μάθει την αλήθεια. Θέλει λόγια. Θέλει λόγια που θα του τονώσουν τη χαμηλή του προσωπική αυτοπεποίθηση και επιστημονική, σε εισαγωγικά ή εκτός, κατάρτιση. Δηλαδή, μπορεί να ακούγονται σκληρά αυτά που λέω, αλλά είναι πραγματικότητα. Τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου. Όπως έχω γνωρίσει αυτή την ελληνική κοινωνία επί δεκαετίες. Λοιπόν, αν θα έβγαινα τώρα και σου έλεγα η Ατλαντίδα υπάρχει, είναι στο κέντρο του Ατλαντικού, έχουν γίνει έρευνες, έχουν βρει υπόγειες πυραμίδες, ξέρεις, μπορώ να σου φτιάξω μια ωραία μυθοπλασία για σώσω καταλάβεις πώς δουλεύει το πράγμα. Να σου πω ότι έχουν βρεθεί στον Μπίμινι, ας πούμε, υπόγειες διαδρομές από τα βιβλία του Τσαρλς Μπέρβιτς, δεκαετία του 70 ακόμα, ή του Ρόμπερ Σάρους, η άγνωστη ιστορία των ανθρώπων. Να σου φτιάξω μια ωραία έτσι μυθοπλασία και να σου πω, είναι στον Ατλαντικό, αλλά είναι χαμένη στην Άβυσσο στα 10.000 μέτρα και ακόμα δεν μπορούμε να τη βρούμε. Όμως, να θυμηθείτε ότι κάποια μέρα θα βγει, θα γίνει ένα φυσικό φαινόμενο και θα αναβηθεί η Ατλαντίδα. Δηλαδή, ξέρεις, θα γινόταν από τηλέφωνα, από παρατηρήσεις, έβγες, συγχαρητήρια, πες τα μεγάλα και τα λοιπά. Και ξέρεις πόσο ωραίο μπορείς να το κάνω αυτό το μύθευμα, να σου βάλω και ιστορικές πηγές σαν γαρνιτούρα από πάνω. Έτσι, έχει ήδη αρχίσει να μου αρέσει αυτή η ιστορία. Είναι δελεαστική. Βέβαια είναι δελεαστική. Και η υπόγεια πυραμίδα που βρίσκεται στην Κίνα, στην Ιαπωνία, είναι ένα απομεινάρι της επέκτασης των Ατλάντων προς την Ασία από την άλλη μεριά. Και μετά πήγανε στην Ινδία και εκεί υπάρχει ο μεγάλος πολιτισμός, ο Ατλάντιος, που τον κάνανε εκεί πέρα και πήγανε παντού οι Άτλαντες και να σε φτάσω μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και να σας τρελάνε όλους. Και να σας λέω τι, παραμύθια. Καταλαβαίνεις, σου λέω. Αλλά το να είναι η Ατλαντίδα στην Ελλάδα τόσο πολύ έχουμε καταπέσει, να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη. Το να βρίσκεται στην Ελλάδα δεν μας αρέσει, γιατί δεν έχει μεγαλομανία. Δηλαδή εμείς οι ίδιοι Έλληνες που θα έπρεπε να προωθούμε αυτή την ιδέα, τι θα έχουμε, γιατί θέλουμε η μεγαλομανία μας και η ξενομανία μας να μας πάει την Ατλαντίδα στον ωκεανό, το Ατλαντικό το σημερινό, με δεκαόροφες κατασκευές, με λέιζερ και φοβερή τεχνολογία και κομπιούτερ και παραμύθια. Αυτό θέλουμε. Άμα σας πω αυτά τα πράγματα λοιπόν και σας πάω και στα βιβλία
που είχε βγάλει τότε τη δεκαετία αυτή του 70 και ο Φον Ντένικεν, έτσι, που βγάζει και πραγματικά γεγονότα ο Ντένικεν, και σας έβγαζε ας πούμε το ανάγλυφο αυτό από τους Μάγιας που είναι όρος μέσα στο διαστημόπλιο, θα σας άρεσε. Θα σας άρεσε. Μιλάω για τον ευρύ κόσμο. Και θα λέτε τι ωραία. Και σας έλεγα ότι οι Άτλαντες είχαν και διαστημόπλια και τα παρκάραν τα διαστημόπλια σε ειδικά κτίρια πολυόροφα που ήταν τα γκαράζ των διαστημοπλίων. Ξέρετε τι ωραία ιστοριούλα θα γινότανε. Και μερικά υποβρύχια μέσα και είμαστε εντάξει. Βέβαια, ό,τι θέλετε να σας κάνω. Να, αυτοί είναι που σήμερα οδηγούν τις μάζες, τον όχλο, αλλά χάρισμά τους. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι μάζες. Ούτε με ενδιαφέρει να οδηγήσω κανέναν, ούτε να γίνω σωτήρας κανένας. Με ενδιαφέρει να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά και να βάλουμε τον εγκέφαλό μας να σκεφτεί όχι ωρεοποιημένες καταστάσεις, αλλά δεδομένα. Αλλά πώς θα πας στα δεδομένα, άμα δεν ξέρεις αρχαία ελληνικά, και εγώ πας στο αρχαίο ελληνικό κείμενο να καταλάβεις και αποδίδεις το κείμενο στην ελληνική όπως εσένα σου αρέσει. Κατάλαβες. Άρα λοιπόν, το να φτιάξω ιστορίες για να κάνω θεάσεις στο YouTube, να πάρω like και να πάρω και σχόλια από κάτω είναι πανεύκολο. Ξέρεις τι μπορώ να σου κάνω. Παπάδες. Και έχω τον τρόπο, πίστεψέ με, αν θελήσω, που δεν θα θελήσω ποτέ βεβαίως, να το κάνω. Θα άξιζε σαν παράδειγμα για να καταλάβεις την αυθεντικότητα αυτού που λέω, να το κάνουμε μία φορά. Και σας έλεγα εγώ για τον Καραντίδο ότι οι Άτλαντες είχαν κάνει και διαστημόπλαια, βέβαια, που την κρίσιμη στιγμή φύγανε, γι' αυτό δεν τους βρήκαμε πίσω και δεν βρήκαμε τίποτα από την Αταλία, και πήγαν στο φεγγάρι. Πρώτη τους βάση ήταν η Σελήνη. Εκεί φτιάξαν τις βάσεις που είναι αυτές που βρίσκουμε τώρα και μετά φύγανε από τη Σελήνη και πήγαν σε άλλους πλανήτες. Και εκεί συνάντησαν και τους Λεμούριους. Και εκεί βρήκαν και τους Λεμούριους και βρήκαν και τους Μούες που είχαν φύγει και αυτοί οι Ήπειρος των Μου και τα λοιπά και μπουρουμπούρου μπουρουμπούρου. Και το παραμυθάκι πάει καλά. Να βάλουμε και τον Θόθ τον Ατλάντιο μες στο παιχνίδι, μιας και μιλήσαμε για έναν Αιγυπτίο ιερέα. Μιλάμε για Ατλαντίδα. Και μετά ξέρεις. Ναι, ό,τι θες να βάλουμε. Μπορούμε να βάλουμε απίστευτα πράγματα. Έτσι λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίοι φτιάχνουν τέτοιες ωραίες ιστορίες για να αποκτούν ένα fan club ανθρώπων που ψάχνονται να στηριχτούν από κάπου και να αποκτήσουν υπόσταση. Καταλαβες. Και να η ξενομανία λοιπόν πώς βγαίνει. Και παράλληλα με αυτά γίνεται ένα άλλο μεγάλο κακό. Η πραγματική μυστηριακή γνώση αποσιωπάται. Και βγαίνουν οι ανοησίες προς τα έξω. Από ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα, βέβαια, σε το κομμάτι του μυστηριακού. Άρα λοιπόν, εφόσον μιλάμε για Ατλαντίδα, θα πρέπει να πάμε στο κείμενο του Πλάτωνα αρχικά. Και να δούμε αυτά που μας λέει και να προβληματιστούμε. Για να πάμε παρακάτω, να δούμε. Το έξωθεν. Έξωθεν ορμηθήσα, είναι σαφέστατη η αναφορά, εκ του Ατλαντικού πελάγους. Λοιπόν, το έξωθεν, μιλάει ο Αιγύπτιος, είναι έξωθεν για την Αίγυπτο. Οι Αιγύπτιοι, ακούσα το πούμε γι' αυτό, δεν είχαν καμία ναυσιπλοεία. Η ναυσιπλοεία ήταν μόνο για τον Νείλο και για μια φορά έχει γίνει ένας οι μη περίπλους της Αφρικής που γυρίσανε πίσω. Δηλαδή φτάσανε, κάνανε το μισό της Αφρικής απερίπλου και γυρίσανε πίσω. Τώρα μας εμφανίζουν ότι οι Αιγύπτιοι λέει είχαν κάνει και το πείραμα το ΡΑ 1 και το ΡΑ 2 τα σκάφη και μας εμφανίζουν ότι πήγαν στην Αμερική. Παραμύθια του μπανά. Οι Αιγύπτιοι καλά καλά δεν μπορούσαν να κάνουν τον περίπλου κόστα κόστα της Αφρικής και αν πήγαν στην Αμερική, μην τράφουμε. Τα πλοία τους δεν κάνανε γι' αυτό. Τα πλοία τους ήταν ποταμόπλοια. Άρα, το Αιγυπτιακό ναυτικό είναι ανύπαρκτο. Έτσι. Άρα, το έξωθεν για την Αίγυπτο είναι πάρα πολύ σημαντικό αν κανείς βάλει αυτά τα δεδομένα κάτω
με αυτό δεν θέλω να μειώσω σε τίποτα τον ηλικιακό πολιτισμό, που έχει άλλα σημεία που είναι πραγματικά πανέμορφος και πολύ ενδιαφέρον, αλλά αυτό το ενδιαφέρον πρέπει να το δούμε και σε συνάρτηση με τους υπολείπους πολιτισμούς στη γύρω περιοχή. Είναι το άκρος αντίθετο με τον μινωικό πολιτισμό. Δηλαδή? Γιατί οι μινωίτες είχαν πάει πάρα πολύ μπροστά την αυσιπλοεία. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι. Έχουν μάλιστα βρεθεί και τα ναυπηγεία, είναι πολύ σωστή η παρατήρηση που κάνεις. Το έχουμε δημοσιεύσει και στο ΙΧΟΡ. Ο καλός μου φίλος ο Μινάσο Τσικριτζής, ο μεγάλος ερευνητής αυτός και της γραμμικής Α, το βιβλίο το έχει βγάλει η Βικελαία Βιβλιοθήκη Ηρακλείου. Και εδώ είναι η πραγματική απόδοση. Δηλαδή λέει ο καθένας, εγώ αποκρυπτογράψα το τάδε, τη γραμμική Α. Εγώ αποκρυπτογράψα το δίσκο της Φεστού. Ο άλλος λέει αποκρυπτογράψα το οτιδήποτε, τέλος πάντων, κείμενο. Πώς? Με ποιο τρόπο? Ποια είναι η μεθοδολογία σου? Ο Μινάς Τσικριτζής λοιπόν στο βιβλίο του γραμμική Α, μια υγειακή γραφή, που εξεδόθη από τη Βικελαία Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, που είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό, ένας πολύ σημαντικός πολιτισμικός χώρος. Εκεί ακριβώς, σε αυτό το βιβλίο, αναφέρει πώς η γραμμική γραφή, η Α των Κρητών, εξηγείται βάσει μεθοδολογίας. Η μεθοδολογία είναι κάτι πολύ σημαντικό στην έρευνα. Δεν μπορείς να λες αυτό που σας είχα πει και σε μια άλλη, σε μια άλλη που είχαμε κάνει, ότι μοιάζει ένα αυτό ηχεί το ίδιο, άρα αυτό είναι. Είναι αυτό που σας έλεγα σαμουράι, οι ήρωες της Σάμου. Είναι αυτό που λέγαμε ηχεί, σαμουράι. Μπορώ άνετα να σας το κάνω εγώ, ήρωες της Σάμου. Ξέρεις πώς άλλα μπορώ να σου πω? Αριζόνα, εκεί που πεις η ζώνη του Άρη. Και μάλιστα να σου πω ότι η ζώνα είναι δωρικός τύπος, είναι τροπή Α σε Ήτα. Ήτα σε Α. Άρα η Αριζόνα είναι το σημείο που είσαι η ζώνη του Άρη, ας πούμε, από τα παραδείγματα. Μα δεν υπάρχει αλήθεια σε αυτό. Καμία. Είναι μια ανοησία. Λοιπόν, ο Μινάς Τσικριτζής, λοιπόν, πολύ σωστά ομιλώ, και με αποδείξεις, βρήκε στην Κρήτη από παλιότερη έρευνα που είχε αρχαιολογική γίνει ναυπηγεία μινωικών πλοίων που βρίσκονται μάλιστα στην περιοχή Νήρου Χάνη, μέχρι σήμερα σώζονται, τα δημοσιεύσαμε στο ΙΧΟΡ με φωτογραφίες, που αυτά τα ναυπηγεία βάσει της λεκάνης ελιμενισμού και κατασκευής και ελιμενισμού υπολογίζεται το μήκος των πλοίων, το ενός μινωικού πλοίου, στα 48 μέτρα. Ναι, καλά, ακούσατε. 48 μέτρα. Ξέρετε πόσο ήταν μεγάλα τα πλοία όταν ο Κολόμβος, που χρησιμοποιήσε ο Κολόμβος για να πάει στην Αμερική? Ακριβώς το μισό. 24 μέτρα. Άρα καταλαβαίνετε τι φτιάχναν οι μινωίτες. Καταλαβαίνετε τι στόλο είχαν οι μινωίτες. Πόση γνώση είχαν για να το φτιάξουν αυτό? Τεχνογνωσία. Άρα σε σχέση με τους Αιγυπτίους, οι Αιγύπτιοι ήταν πρόσκοποι μπροστά τους στον τομέα τουλάχιστον της ναυπηγικής. Πρόσκοποι, όπως τα ακούτε. Νηπιαγωγείο. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο το έξωθεν του ιερέα, το οποίο εδώ χρησιμοποιεί, το έξωθεν σημαίνει ότι έξω από την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος είναι απομονωμένη. Διαβάστε. Οι Μυκηναίοι είχαν φτιάξει 2 λιμάνια. Μιλάμε τώρα από το 1600 μέχρι το 1100. 2 λιμάνια στην Αίγυπτο, στην Κάτω Αίγυπτο. Κάτω Αίγυπτος είναι αυτή που βλέπει προς την Κρήτη. Άνω αυτή που βλέπει προς την Αιθιοπία. Είχαν φτιάξει λοιπόν 2 λιμάνια, 2 ναυσταθμούς, που το ένα ήταν εμπορικό, στην Αλεξάνδρεια τη συμβαίνει κοντά, και το άλλο ήταν πολεμικός ναύσταθμος, οι Μυκηναίοι. Καταλαβαίνετε ότι κυριαρχούσαν
οι Μινωίτες και οι Μυκηναίοι στο Ατλαντικό πέλαγος, δηλαδή τη Μεσόγειο. Κάναν τα πάντα. Και όπως ξαναείπα, ο Μινάς Συγκλής πάλι έχει αποδείξει βάση του Πλουτάρχου πάλι. Βγαίνανε, υπήρχαν συγκεκριμένες οδοί και φτάνανε μέχρι τη Lake Superior στον Καναδά οι Μινωίτες για να πάρουν χαλκό για τις τεράστιο το θέμα. Και αυτά τα αναφέρει βέβαια στο ταξίδι αυτό, το αναφέρει ο Πλούταρχος. Εντάξει. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα δεδομένα από το να ψάχνουμε κάποιους υποθετικούς Άτλαντες. Άτλαντες δηλαδή ποιοι είναι? Άτλαντες είναι αυτοί που κυριαρχούν στο Ατλαντικό πέλαγος. Και αν αυτοί που κυριαρχούν στο Ατλαντικό πέλαγος και τον έμονται και κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι αυτοί με τον πιο ισχυρό στόλο. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, ποιοι είναι αυτοί? Οι Μινωίτες. Άμπρα. Άμπρα. Άρα δεν είναι ωραίο το παραμύθι, γιατί δεν έχει δράκο. Δηλαδή, άμα έλεγα οι Άτλαντες είναι στην Αμερική και φοράνε πολλά χρυσά και έχουν, όπως σας είπα πριν, 10 όροφες και 15 όροφες πολυκατοικίες και έχουν και λέιζερ επάνω για να καταστρέφουν τους αποστάτες οι οποίοι έρχονται και τα λοιπά, θα πουλάγε. Καταλάβατε? Άρα πρέπει να αναρωτηθούμε εάν θέλουμε πραγματικά την αλήθεια ή θέλουμε να παραμυθιαζόμαστε με ωραία πράγματα και να λέμε, τέλος πάντων, να μην μιλήσω περισσότερο, να σταματήσω εδώ. Όσοι ακούν την αληθινή ιστορία θέλουν την πραγματικότητα. Χαίρομαι ιδιαίτερος. Και θέλω αυτό το κοινό που έχουμε δημιουργήσει να ξεφύγει από την οτροπία του όχλου. Θέλω οι άνθρωποι, οι σκεπτόμενοι επιτέλους, και αυτό είναι που επιδιώκω προσωπικά μέσα από την εκπομπή αυτή, οι άνθρωποι, οι σκεπτόμενοι, να καθίσουν και να απορρίψουν οποιαδήποτε σαβούρα πνευματική κυκλοφορεί. Πώς? Κόπτοντάς τους τον εφοδιασμό, δείχνοντάς τους ότι υπάρχει ένα αντίπαλον σοβαρόν δέος. Γιατί όλα αυτά τα φαινόμενα της διακομόδησης του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής ιστορίας, του ελληνικού μυστηριακού τρόπου από διάφορους τυχάρπαστους, εγώ δεν θα αναφέρω ποτέ ονόματα, ο καθένας μπορεί να τους βρει κατά το δοκούν, κατά το σκεπτικό του, οι οποίοι ξανά λεξιδοτιστές πέφτουνε, έτσι. Όλοι αυτοί οδηγεί σε μια διεύρυνση της οχλοκρατίας. Και έτσι οδηγεί, εάν θέλουμε σοβαρά να υπερασπιστούμε τον ελληνικό πολιτισμό, εάν θέλουμε σοβαρά να υπερασπιστούμε την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό τρόπο, πρέπει να αναλογιστεί ο καθής και η καθεμία εξ ημών τις ευθύνες που έχουμε, γιατί παραμένουμε σιωπηροί και με τη σιωπή μας, με τον τρόπο που σιωπούμε, ενθαρρύνουμε την οχλοκρατία στα πολλαπλά επίπεδα που αυτή εξαπλώνεται. Και έναν μεσιανισμό σωτήρων, οι οποίοι στις περισσότερες των περιπτώσεων στερούνται μεθοδολογίας, λειτουργούν κατά τον τρόπο, το μπουζούκι είναι όργανο, ο αστυνομικός είναι όργανο, άρα καταλαβαίνετε είναι το γνωστό αυτό που λέγαμε, και βγαίνουν συμπεράσματα. Άρα ο αστυνομικός είναι μπουζούκι, άρα λοιπόν με βγαίνουν συμπεράσματα που κάνουν κακό. Και αν η πατρίδα μας, θα μου πείτε τι κάνουμε εμείς, μικρό χαλικάκι βάζουμε, όχι ούτε καν λιθαράκι. Αλλά αυτό
το χαλικάκι που βάζουμε και τα πολλά χαλικάκια που μπορούμε να εναποθέσουμε είναι οι αρχές, ίσως, ειδικά για τη νέα γενιά, μιας πραγματικής σοβαρής ελληνικής αναγέννησης. Σοβαρής ελληνικής αναγέννησης που δεν θα γίνεται περίγελος όταν βγαίνει από τον μικρό κύκλο, από το στενό κύκλο των φανατικών αστοιχείωτων οπαδών. Και δεν ξέρω, πιστεύω ότι γίνομαι κατανοητός αυτό που λέω. Άρα όταν θα πας σοβαρά απέναντι σε αρχαιολόγους και ιστορικούς του συστήματος να αντιπαραθέσεις λόγο και σε γελιοποιήσουν γιατί έχουν τον τρόπο, γιατί δεν έχεις βάσεις, γιατί είναι γελία αυτά που λες, τι θα γίνει? Χάνουμε το δίκιο μας. Το ίδιο γίνεται και με την Ατλαντίδα λοιπόν. Γιατί το σύστημα δεν θέλει η Ατλαντίδα να βρίσκεται στην Ελλάδα? Πολύ, τι εξυπηρετεί αυτό? Πολύ ωραία. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο να το εκμεταλλευτούμε έτσι ως βάθος πολιτισμού, να το εκμεταλλευτούμε οικονομικά στο σήμερα? Και ο Μαρινάτος και ο Πλάτων, ο Νίκος ο Πλάτων, ο αρχαιολόγος, και ξένοι πολλοί έχουν υποστηρίξει και υποστηρίζουν ακόμα ότι η Ατλαντίδα είναι η Μινωική Κρήτη. Τελεία παύλα, δίνουν πάμπολα στοιχεία. Όμως αυτές οι φωνές πνίγονται και πνίγονται από τους ντόπιους κυρίως δούλους της ξενοκρατίας, αυτή που έχει τις αρχαιολογικές σχολές της ξένες στην Ελλάδα που τους ακολουθούν σαν γλυφτρόνια, έχουν γίνει γυμνοσάλιαγγες των ξένων, όλων των ξένων αρχαιολογικών, γιατί έτσι είναι το σύστημα, και γλύφουν, εκλιπαρούν για δημόσιες σχέσεις, αντί να ορθώσουν μια ελληνική αρχαιολογική σχολή στιβαρή που θα είναι ανεξάρτητη. Άρα πάσχει το σύστημα και δεν θέλει να φανεί, και γι' αυτό σας είπα για την διακομόδηση. Άρα δεν μπορεί να μιλήσεις για ελληνικό πολιτισμό, γιατί κάποιοι άλλοι φρόντισαν αυτόν τον ελληνικό πολιτισμό να τον οθήσουν είτε στα άκρα, να τον χαρακτηρίσουν, είναι πολύ σημαντικό αυτό, και από την άλλη να τον διακομωδήσουν. Άρα πώς θα μιλήσω εγώ, πώς θα βγω να μιλήσω σοβαρά προς τα έξω για ελληνικά θέματα όταν δεν έχω την υποστήριξη των δικών μας σε εισαγωγικά ανθρώπων, και από πίσω μου σκάβουν το λάκκο, όχι μόνο σε μένα και σε άλλους σοβαρούς ανθρώπους που πάνε εκφέρουν επιστημονικό ελληνικό λόγο, μου σκάβουν το λάκκο αυτοί που θέλουν για τα προσωπικά τους συμφέροντα να πλάθουν ιστορίες διάφορες αναφορικά και άσχετοι παντελώς με την ελληνική ιστορία και ελληνικό πολιτισμό, απλά για να έχουν πλήθη από πίσω τους και like σε μια έξαρση ματαιοδοξία. Και καθώς συμβαίνουν όλα αυτά, φτάνουμε στο σημείο να ξεχνάμε την ιστορία μας. Όπου κάναμε τώρα έναν ωραίο κύκλο συζήτησης και επιστρέψαμε. Γι' αυτό η Ελλάδα του σήμερα βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Και της αξίζει να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Εδώ είναι το πολύ σημαντικό. Καλά μας κάνουν. Γιατί δεν έχουμε καταλάβει ότι ο πολιτισμός είναι το μεγαλύτερο όπλο το οποίο διαθέτουμε για να μπορέσουμε να ανοιχτούμε ακόμα και στο κομμάτι της διπλωματίας, θα σου πω εγώ τώρα. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Έχετε δει πως είναι η Λιβύη σήμερα? Έχετε δει πόσα ελληνικά μνημεία έχει? Αυτό το κομμάτι, το μνημείο των αρχαίων ελληνικών της Λιβύης, δεν το θίξαμε ποτέ. Δεν το βάλαμε σε συζητήσεις που κάνουμε ποτέ με τη Λιβύη, για παράδειγμα, για καταλάβετε πόσο λάθος είναι η προσέγγιση που γίνεται. Τα μνημεία, τα εκθέματα, τα αρχαία ελληνικά που βρίσκονται στα μουσεία της Λιβύης, ποτέ δεν τα υπερασπιστήκαμε απέναντι στο φανατισμό, στο φανατισμό αυτών που τα κατέστρεψαν. Ποτέ δεν εκδώσαμε ένα διάβημα διαμαρτυρίας. Και δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Σας βάζω μόνο μια εταιρεία. Ποιος θα τα κάνει αυτά?
αυτοί που τους ενδιαφέρει πως στην Ελλάδα θα έρχουν σε ένα περιορισμένο αριθμό ατόμων και θα ικανοποιήσουν τις μοροφιλοδοξίες τους, ή αυτοί που παίρνουν ένα μισθό στο Υπουργείο Πολιτισμού και γι' αυτό το μισθό αγωνιούν, μη τους κοπεί, χάσουν τη θέση τους και τα προνόμια τους. Εσείς δεν ξέρετε το πράγμα. Λογικό είναι. Από μέσα. Εγώ ως αρχαιολόγος που είχα υπηρετήσει στο Υπουργείο Πολιτισμού και έφυγα, επέλεξα να πήγω. Ξέρω τη βρώμα και τη σαπίλα που υπάρχει. Εντάξει. Και ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα. Ξέρω πώς λειτουργούν οι ξένες αρχαιολογικές υπηρεσίες, που πολλές φορές όμως έχουμε και φωτεινά ονόματα τα οποία γνωρίζουν πόλεμο από το ίδιο το καθεστώς, το ελλαδικό, δεν θα πω ελληνικό. Όπως ο αείμνηστος Μίλλερ στην ΕΜΕΑ, με το φοβερό έργο το οποίο έκανε για να μπορέσει να αναστηλώσει αιωνία του η μνήμη εκεί που βρίσκεται, να αναστηλώσει το ναό του Διός και να φτιάξει αυτό το εκπληκτικό μουσείο και να κάνει το όραμά του πραγματικότητα. Δεν μιλάω εγώ για αυτούς τους ξένους, δεν έχω ξενοφοβία. Ίσα ίσα, αυτοί αποδεικνύονται περισσότερο Έλληνες από τους Έλληνες εφιάλτες. Και δεν είναι ο μόνος. Είναι η Αμερικάνικη Αρχαιολογική Σχολή που έχει κάνει τεράστιο έργο. Αλλά και προσπαθεί να κάνει πράγματα στην Κόρυθο για παράδειγμα και βρίσκει αντίδραση από εδώ. Δεν μιλάω εγώ για αυτούς. Εγώ μιλάω και άλλα παραδείγματα που μπορώ να σας φέρω πάρα πολλά. Μιλάω για τη δουλική μας στάση απέναντι στους ξένους και τις θεωρίες τις οποίες βγάζουν, οι οποίες όπως παράδειγμα η Ινδοευρωπαϊκή θεωρία, όπως παράδειγμα η Φοινικική θεωρία, που έχουν δημιουργηθεί για συγκεκριμένο, και εμείς είμαστε εκεί κολλημένοι και λέμε ναι, το είπαν οι Άγγλοι, ναι, υπάρχουν οι Ευρωπαίοι, αλλά πού και ας πούμε. Μην τρελάθουμε τώρα. Και γιατί στηρίζεις όλη την ελληνική ιστορία στην ύπαρξη των Ευρωπαίων? Αυτό είναι προδοτικό. Γιατί στηρίζεις την ιστορία της γενέσεως και της εξαπλώσεως της ελληνικής γλώσσης στο δήθεν ανύπαρκτο φοινικικό αλφάβητο? Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχει συμβεί. Πώς λοιπόν να μην πολεμηθεί μία θεωρία περί Ατλαντίδος στον ελλαδικό χώρο? Όταν πας στην Κρήτη ας πούμε και σου έχεις το μουσείο τώρα λόγω ιού λέει 8 ή πόσα 16 άτομα να ξαναγηθούν, πώς θα κάνεις διαφήμιση αυτού? Όταν είχαν το μουσείο και αναγκάστηκα να πάω στην Κρήτη και να κάνω ομιλία για να ανοίξει το μουσείο, έχεις το μουσείο επί χρόνια, το μοναδικό μινωικό μουσείο του κόσμου, το έχει κλειστό λέει για να κινήσεις τις εργασίες. Και πόσο διαρκούν αυτές οι εργασίες? Ποιος δίνει αναφορά? Γιατί αργούν τόσο? Είναι πολλά στραβά λοιπόν. Έτσι. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πρέπει να θυσιάσουμε ατομικό συμφέρον ένεκα του συλλογικού. Αν δεν το κάνουμε αυτό θα είμαστε απλά γλύφτες της εξουσίας, τσιράκια της εξουσίας και σφουγγοχολάρι του κάθε ξένου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ντόπιου. Δεν λέω Έλληνα, λέω ντόπιου. Έχει τεράστια διαφορά. Έτσι είναι. Για αρχή, στην ενότητα της Χαμένης Ατλαντίδας δείξαμε αρκετά ζητήματα. Οπότε θα περιμένουμε λίγο ο κόσμος να μας δείξει τι ακριβώς θέλει να μάθει, πώς να προσανατολιστούμε για να απαντήσουμε στα ερωτήματά τους. Οπότε συνεχίζεται η επικοινωνία μας, είτε μέσα από το Messenger του GR Discovery, είτε μέσα από το email library@grdiscovery.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, μας στέλνετε τα ερωτήματά σας και θα συνεχίσουμε με περισσότερες πληροφορίες στην επόμενη εκπομπή. Ωραία. Και όσοι και όσες στέλνουν περισσότερες και σε μεγαλύτερο βάθος αναλύσεις, ειδικά με το πρώτο θέμα του Αλεξάνδρου του Μεγάλου και το μυστηριακό υπόβαθρο που υπάρχει, είπα ότι μπορούν να στέλνουν ένα mail
στο info@papakiestia.tv. Θα επικοινωνήσω με όλους, δεσμεύομαι προσωπικά. Δεν θα βάλω κανένα δεύτερο τρίτο να απαντήσει, εγώ θα απαντήσω προσωπικά. Αλλά θέλω όνομα, επίθετο και τηλέφωνο. Ξεκάθαρα. Δεν μιλάω για περισσότερα πράγματα με αγνωστούς. Μιλάω όπως μιλάγαν οι πρόγονοί μας, και εκεί βρίσκεται το μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού. Έβγαινε να μιλήσει επώνυμα ο καθής και η καθεμία και διασώθηκε το όνομα του μέσα στους αιώνες. Εδώ σωθήκαν ακόμα και τα ονόματα των σκύλων των Ελλήνων. Όταν στην Αίγυπτο, για παράδειγμα, έχουν διασωθεί τα ονόματα των Φαραώ και κάποιων αξιωματούχων και τέλος εκεί. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Λοιπόν, επειδή είμαι Έλληνας λοιπόν, ή τουλάχιστον προσπαθώ να γίνω, θέλω επώνυμα. Ό,τι θέλετε, επώνυμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή σας, Ιωάννα. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για όσα μοιράστηκες μαζί μας απόψε. Σταθμό, και το σταθμό και τους αγαπητούς φίλους και τις αγαπητές φίλες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα και μένετε συντονισμένοι στο GRT Radio. Καλό σας βράδυ.